Τώρα, όσον αφορά τις άλλες ειδήσεις που σας έλεγα, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι σήμερα η Σαμπάχ είχε ένα πρωτοσέλιδο που εκεί, στο πρωτοσέλιδο αυτό, λέει ότι ο κύριος Ερντογάν στο Ιφτάρ που παρέθεσε προχθές, που το λέγαμε χθες το πρωί στους θρησκευτικούς ηγέτες, ο κύριος Ερντογάν έκανε έκκληση στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι διώχθηκαν από την Τουρκία και το 55 και το 64, να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους, εδώ. Ότι έκανε μια τέτοια κίνηση και πάλι γνωρίζουμε φυσικά αυτή η κίνηση και αυτό το μήνυμα προς τα που πηγαίνει για να δείξει το θετικό το καλό πρόσωπο, το καλό πρόσωπο προς την Ευρώπη και ότι εμείς εδώ τις μειονότητες τις προσέχουμε δεν είναι όχι τυχαίο όπως ότι γίνεται άλλοι την ίδια μέρα λίτσες. το διήμερο της επίσκεψης, της ιδιωτικής επίσκεψης του Υφυπουργού Εξωτερικών στη Θράκη. Με τα όλα όσα είπε. Με τα όλα όσα είπε. Είπε πολλά. Έτσι, όλα είναι συνυφασμένα. Και επίσης το άλλο που πρέπει να δώσουμε σημασία, επειδή παίρνει και εδώ με διαστάσεις, είναι ότι η αντιπολίτευση πλέον έχει πάρει τέτοια φόρα, να το πούμε έτσι, που πλέον ζητάει ο Ερντογάν να δικαστεί για εσχάτη προδοσία. Ναι. Έχει βγει βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και απειλεί ότι έτσι και ο Ερντογάν χάσει, εμείς τον Ερντογάν θα τον στείλουμε στο εδόλιο, θα τον στείλουμε στα δικαστήρια. Έχει μέρες γιατί που έγινε έχει αυτό, Μαρία. Τη χώρα του. Αντιδράσεις ακριβώς, υπήρξαν από τον Ερντογάν. Εδώ υπάρχει δίωξη εναντίον του βουλευτή αυτού που έχει πει αυτή την κουβέντα. Όπως και πριν από λίγο καιρό που είχε βγει ένας βουλευτής πάλι της αντιπολίτευσης και είχε πει ότι ελπίζω να μην έχει το τέλος του Μεντερές, δηλαδή να μην σε κρεμάσουν, κύριε Ερντογάν. Τώρα βγαίνει δεύτερη περίπτωση βουλευτής πάλι της αντιπολίτευσης. Το φοβερό εκεί, παιδιά, ήταν αυτό με τον Ιμάμογλου, με τον τάφο του. Είναι πια σε πολύ δύσκολη θέση. Ο κ. Ερντογάν είναι προφανές. Εντός και εκτός του. Καλημέρα. Καλημέρα, που καταλαβαίνουμε την πόλωση και την ένταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή την πολιτική μέσα στην Τουρκία.